Όλα τα πράγματα είναι ακριβά. Σε σταυρόλεξο για δυνατούς λίτες εξελίσσεται το θέμα της ακρίβειας, αφού οι καταναλωτές έρχονται αντιμέτωποι με το παιχνίδι των διαρκών εκτόσεων και προσφορών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Οι καταναλωτές γίνονται όλο και πιο επιφυλακτικοί, αφού αδυνατούν να υπολογίσουν πότε μειώνεται και πότε αυξάνεται η τιμή του προϊόντος. Τέτοια ακρίβεια δεν έχω ξαναδεί. Οι τιμές σε γενικές γραμμές πάλι πολύ ακριβές. Από τη μεριά της, η Ένωση Σούπερ Μάρκετ απαντά στο Open για το κυνήγι των προσφορών αλλά και την νομοθετική ρύθμιση που εξετάζει να φέρει η κυβέρνηση και αναμένεται να βάλει τάξη στις προσφορές ένα συν ένα. Οι προσφορές είναι ενέργειες που κάνουν οι εταιρείες που παράγουν τα προϊόντα και σίγουρα τα σούπερ μάρκετ οφείλουν αυτά να τα φέρουν στο ράφι. Χρειάζεται κάποιοι κανόνες να μπουν στο πότε μια πρόταση θεωρείται προσφορά και πότε δεν είναι. Επομένως, μας βρίσκει σύμφωνος και στα σούπερ μάρκετ, διότι αυτό θα απλοποιήσει τη διαφάνεια των τιμών προς τους καταναλωτές. Οι καταγγελίες καταναλωτικών οργανώσεων για κόλπα με τις προσφορές πέφτουν βροχή. Υπάρχει τεράστιο μπέρδεμα που ο καταναλωτής δεν μπορεί να το κατανοήσει, η αγορά βρίσκεται σε μια μεγάλη σύγχυση, πάντως έτσι όπως προχωράει, το τοπίο είναι πάρα πολύ θολό. Αν υπολογίσουμε ότι ένα αναψυκτικό διαφημίζει 5 συν 1 δώρο στην τιμή 3,90, άρα το κάθε κουτί το αγοράζουμε 0,78 λεπτά. Στο ίδιο ράφι όμως, αν αγοράσει κάποιος μόνο του ένα αναψυκτικό, έχει τιμή 0,65, δηλαδή 13 λεπτά φθηνότερα από τη συσκευασία που είναι σε προσφορά. Αλευρή για όλες τις χρήσεις. Σε προσφορά 2 συν 1 δώρο με τιμή 6 και 24 ευρώ. Η τιμή για κάθε πακέτο αλεύρι είναι 3 και 12. Στο ίδιο ράφι όμως, αν αγοράσει κάποιος ένα πακέτο αλεύρι και όχι την προσφορά, πωλείται στα 2 ευρώ, δηλαδή 1 και 12 φθηνότερα. Ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία του ανασκόπηση στα social media αναφέρθηκε για ακόμα μία φορά στο μεγάλο θέμα της ακρίβειας, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι ο πληθωρισμός θα αρχίσει να υποχωρεί έστω και με αργούς ρυθμούς. Ξέρω ότι η απάντηση στην ακρίβεια δεν είναι τα μέτρα προσωρινού και επιδοματικού χαρακτήρα. Είναι όμως εξαιρετικά χρήσιμα και απαραίτητα σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες παρεμβάσεις μας για τη συγκράτηση των τιμών στα ράφια. Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Θα προστατεύσουμε τους πολίτες από όσους νομίζουν ότι θα κερδοσκοπήσουν σε βάρος τους, εκμεταλλευόμενοι τις συνέπειες του εισαγόμενου πληθωρισμού. Με τα ταμπελάκια μειωμένης τιμής, φαίνεται πάντως ότι κερδίζει το στοίχημα η κυβέρνηση, αφού ξεπέρασαν τους 840 κωδικούς.